Καταρχήν, συγχαρητήρια στον ΣΕΣΑΕ για την πολύ ωραία ημερίδα και πολύ κατατοπιστική ημερίδα, έχοντας ως θέμα το φλέγον ζήτημα του ESG. Το πάνελ ήταν αρκετά κατατοπισμένο. Καλύψαμε ζητήματα τα οποία αφορούσαν τον ασφαλιστικό κλάδο και κυρίως θέματα social και governance. Σαφέστατα υπάρχουν ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο, τις οποίες πρέπει να μελετήσει και να εκμεταλλευτεί στο άμεσο μέλλον, οι οποίες βεβαίως δεν έρχονται χωρίς προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη, να αποτιμηθούν και στη συνέχεια να δημιουργηθούν νέα καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα προσφερθούν στους πελάτες. Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ότι ένα πολύ σημαντικό βήμα με την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης έχει γίνει, που αποτελεί βάση για την στρατηγική των ESG, οπότε είναι προπομπός όλων αυτών της βιώσιμης στρατηγικής, οπότε οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ευκαιρία να πατήσουν πάνω σε αυτό το χτίσιμο της εταιρικής διακυβέρνησης και να χτίσουν μια στρατηγική, πράσινη στρατηγική στο εγγύς μέλλον. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνέχεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Μάιο με αφορμή τα 90 χρόνια την ίδρυση του ΣΕΣΑΕ. Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις είχαν σαν θέμα το ESG. Όλοι μας βιώσαμε τις πυρκαγιές τον Αύγουστο, γενικότερα το καλοκαίρι, αλλά και τις καταστροφικές πλημμύρες το Σεπτέμβριο. Είναι ένας παραπάνω λόγος για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το ESG. Ο ΣΕΣΑΕ, μέσα από διάφορες δράσεις που κάνει, προσπαθεί πάντα να είναι δίπλα στα μέλη του και να διοργανώνει επίκαιρες και χρήσιμες ημερίδες, πάντοτε με διακεκριμένους και καταξιωμένους ομιλητές. Επειδή από τη μια πλευρά το ESG υπάρχει πλέον στη ζωή μας και θα παραμείνει, και από την άλλη πλευρά οι κανονιστικές απαιτήσεις στην ασφαλιστική αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλες, σαν ΣΕΣΑΕ, σαν σύνδεσμος, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτές τις ημερίδες προκειμένου να ενημερώσουμε αλλά και να κινητοποιήσουμε περισσότερα τα μέλη μας. Εκ μέρους της Ένωσης Τραπεζών είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση του Συνδέσμου. Συζητάμε για την αξία του χρηματοπιστωτικού κλάδου και συγκεκριμένα εδώ του ασφαλιστικού κλάδου για αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το μετασχηματισμό, για την πραγμάτωση του ευρωπαϊκού Green Deal και ουσιαστικά τη μεγάλη παρέμβαση που μπορούμε να έχουμε ως επιχειρήσεις και σε θεσμικό επίπεδο για αυτή τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στις επιχειρήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον και την προσπάθεια καλύτερης εναρμόνισης με αυτά που μας έρχονται. Μας δόθηκε σήμερα ευκαιρία να κλείσουμε τον κύκλο του ESG με το κομμάτι του S και του G. Έχοντας ξεκινήσει από το E, από το Environmental, νομίζω ότι τα συμπεράσματα από αυτές τις δύο σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες θα τα ακούσουμε στο συνολικό εορτασμό την 13η Δεκεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή. Θεωρώ ότι ο σύνδεσμος με τις εκδηλώσεις και με τις ομιλίες γύρω από το CSD κάλυψε συνολικά αυτό το θέμα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος σε όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας να μάθουμε κάτι περισσότερο, να είμαστε σε γρήγορση για τις εξελίξεις που υπάρχουν, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο και να μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, οι οποίες είναι απόλυτα απαραίτητες για τον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο και κυρίως για τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι το ESG από μόνο του ως ένα απλό πλαίσιο και με τις ιδιαιτερότητες που έχει δημιουργεί μία σειρά από ευκαιρίες, κυρίως για το κομμάτι, κυρίως για τον ασφαλιστικό τομέα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει να προσφέρει, τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ασφαλιστικός τομέα στην ασφάλιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων και κυρίως αυτών οι οποίοι προέρχονται από την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση αποτελεί ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες στους οποίους θα κληθεί να συμμετέχει και να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και η κατάλληλη προετοιμασία, να υπάρχουν τα κατάλληλα προϊόντα, κατάλληλες δομές, η κατάλληλη κουλτούρα μέσα στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και στους ευρύτερους
στον ευρύτερο χώρο, όπως είναι και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, προκειμένου να προτείνουν λύσεις οι οποίες φεύγουν από την παραδοσιακή μορφή, οι οποίες είναι πιο κατάλληλες, είναι περισσότερο χρηστικές και παρέχουν τα ωφέλη τα οποία ζητά ο καταναλωτής σήμερα. Μετά την πρώτη εκδήλωση του Μαΐου και την δεύτερη τη σημερινή, θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των ευρημάτων που θα γίνει την ημέρα του εορτασμού των 90 χρόνων του Συνδέσμου στις αργές του Δεκεμβρίου. Και έτσι θα ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο, νομίζω, η πιο λεπτομερής από εκεί και μέρα εμπέδωση των αρχών του ESG στο σύνολο των στελεχών της αγοράς μας, τα οποία εγκολπωματώνει αυτή τη στιγμή ο σύνδεσμος της τάξης του. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι ότι η ασφαλιστική αγορά θα είναι ακόμη μια φορά στην πρωτοπορία των εξελίξεων και σε αυτό το τομέα, σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, σε ένα κομμάτι της βιομηχανίας που είναι η ιδιωτική ασφάλιση, που ενσωματώνει και διαχειρίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο, σημαντικό κομμάτι κεφαλαίων ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην ελληνική οικονομία. Έχουμε κάνει καινούργια πράγματα και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα, τιμώντας βέβαια την ιστορία των 90 ετών. Ένα από αυτά ήταν και η δεύτερη σημερινή εκδήλωση που αφορούσε το ESG, στην οποία ομολογουμένως ήταν εξαιρετική η συμμετοχή του κόσμου. Ελπίζουμε να υπάρχει και η εξίσου συμμετοχή και στο τρίτο μέρος της ίδιας σειράς των ομιλιών. Και σας περιμένουμε όλους στην εκδήλωση των 90 χρόνων που θα γίνει σε λίγο καιρό, συνδυαστικά βέβαια με το πάρτι Χριστουγέννων που ως παραδοσιακά γνωρίζετε όλοι είναι από τα πιο επιτυχημένα στην αγορά μας. Ευχαριστούμε πολύ τη ΕΣΑΕ για την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκδήλωση. Πραγματικά ανεβάζει την αγορά μας σε άλλο επίπεδο. Μάθαμε και βγάλαμε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Και βεβαίως στα 90 χρόνια της ΕΣΑΕ τέτοιες εκδηλώσεις τις αξίζουν. Σας περιμένουμε όλους και στο καθιερωμένο πάρτι των Χριστουγέννων. Πάρα πολύ χαρούμενος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΕ για αυτή την τόσο μεγάλη συμμετοχή των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ένα σχετικά άγνωστο, μια άγνωστη ορολογία όπως η ESG, μέσα από τις επιχειρήσεις και αλλά μέσα από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, αρχίζει και γίνεται γνωστή. Αποκτάει οντότητα και μας δείχνει πως προς τα που πρέπει να απευθυνθούμε ως στελέχη αλλά και ως ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Πολλά ερωτήματα απαντούνται και αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Θα συνεχίσουμε ο Σύνδεσμος να φέρουμε το κάτι διαφορετικό στην ασφαλιστική αγορά, το κάτι επιπλέον.